Έκλεισε τώρα στο Ρέθυμνο το εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς είχαμε κρούσμα κορονοϊού. Περισσότερα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε μέσα από την πρώτη σύνδεση της σημερινής εκπομπής με την κυρία Αργυρό Πισκοπάκη. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων στο συγκεκριμένο εργαστήρι. Κυρία Πισκοπάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Σας ανησυχεί η εξέλιξη αυτή? Μας ανησυχεί αρκετά. Ναι, όλοι οι Σας ανησυχεί. Παρέμενε ανοιχτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, σωστά, το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Πολύ σωστά. Να μας πείτε λίγο, το κλίμα φαντάζομαι στις τάξεις και των παιδιών δεν είναι το ιδανικό, καθώς βγήκαν κατά κάποιο τρόπο από το πρόγραμμά τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτά τα παιδιά να απασχολούνται στην συγκεκριμένη δομή, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν σπίτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτά τα παιδιά να μην βγαίνουν το πρόγραμμά τους. Δυστυχώς τώρα γίνονται και συνθήκες λίγο περίεργες στο σχολείο μας. Ναι. Γιατί έχουμε... Είμαστε φιλοξενούμενοι τέλος πάντων στον ακτήριο. Να τα πάρουμε, κυρία Πισκοπάκη, τα πράγματα με μία σειρά. Δηλαδή, να μας εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους είναι πολύ δύσκολη αυτή η συγκυρία, δηλαδή να επιστρέψουν τα παιδιά σπίτι. Το να επιστρέψουν τα παιδιά σπίτι είναι δύσκολο. Αλλά είναι δύσκολο να επιστρέψουν και στο σχολείο, τουλάχιστον στο δικό μας. Ναι. Βγαίνουν από το πρόγραμμά τους, δεν είναι καθόλου ευχάριστο για τα παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο να ξαναμπούν στο πρόγραμμά τους. Είναι παιδιά με ξεχωριστές δυνατότητες, με ξεχωριστές δεξιότητες. Είναι παιδιά με έντονη θέληση για ζωή και φαντάζομαι κάθε τι το οποίο τους βγάζει από τον προγραμματισμό τους, γιατί είναι παιδιά που ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με πολύ μεγάλη προσπάθεια και με πολύ μεγάλη χαρά. Είναι φαντάζομαι αρκετά δύσκολο, ωστόσο και οι υποδομές στο σχολείο. Αυτό που είπατε στον πρόλογό σας δεν βοηθούν. Ακριβώς, δεν βοηθούν καθόλου οι υποδομές στο σχολείο μας. Για ποιους λόγους, για περιγράψτε μας λίγο το κλίμα και που επικρατεί και τα προβλήματα τα οποία κυριαρχούν στο σχολείο. Για ξαναπείτε μου παρακαλώ, δεν σας ακούσα. Να μας περιγράψετε λίγο το σκηνικό με τις υποδομές. Το έχουμε, να σκεφτείτε ότι έχουμε 39 παιδιά. Ναι. 40 άτομα προσωπικό. Μέσα σε ένα μικρό κτίριο. 14 αίθουσες. Ναι. Οι οποίες από αυτές οι αίθουσες είναι και το γραφείο των καθηγητών, αλλά και το γραφείο της διεύθυνσης. Είναι, να σκεφτείτε ότι κάνετε φυσιοθεραπεία και γυμναστική στην ίδια αίθουσα. Πολλές φορές ο φυσιοθεραπευτής βγάζει το στρωματάκι της φυσιοθεραπείας έξω στο διάδρομο και κάνουν τις ασκήσεις που χρειάζεται. Μοιράζονται την ίδια αίθουσα ο εργοθεραπευτής με τον λογοθεραπευτή. Εντάξει, τριτοκοσμικές συνθήκες, κάτι παρόμοιο κυριαρχεί και εδώ στη δομή του Ηρακλείου, όπου υπάρχουν τα containers, τα οποία βέβαια έχουμε βγάλει αυτό το θέμα. Εγώ προσωπικά το έχω βγάλει το θέμα αυτό από τότε που ασχολήθηκα εδώ με τη δημοσιογραφία τουλάχιστον 10-15 φορές και λύση δεν έχει βρεθεί. Η αλήθεια είναι, κυρία Πισκοπάκη, έχετε χτυπήσει καθόλου την πόρτα των υπευθύνων και τι σας έχουν απαντήσει? Η πόρτα έχει χτυπήσει πάρα πολλές φορές. Η αλήθεια είναι πως τον τελευταίο χρόνο πάει κάτι να γίνει. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε να εντάξουμε ένα παλιό κτίριο που υπάρχει στο ΕΣΠΑ. Ο Δήμος είναι δίπλα μας σε αυτό. Μάλιστα, μας έχουν βοηθήσει και μας κάνανε φέτος και δύο τουαλέτες προκάτ για τους καθηγητές. Γιατί ναι, είχαν μόνο τρεις τουαλέτες και για καθηγητές και για τα παιδιά. Τίθεται θέμα ασφάλειας των μαθητών, κυρία Πισκοπάκη. Ορίστε. Τίθεται θέμα ασφάλειας των μαθητών. Ναι, ναι, πολύ, πολύ σοβαρό θέμα ασφάλειας των μαθητών, γιατί είναι ένας πάρα πολύ μικρός χώρος, με αρκετές δυσκολίες που έχουν αυτά τα παιδιά. Να σκεφτείτε ότι είναι τόσα παιδιά και έχουμε μόνο μία αίθουσα ηρεμίας. Μας είπατε 39 παιδιά, αν δεν κάνω λάθος. 39 παιδιά και μόνο μία αίθουσα ηρεμίας. Μάλιστα, που αντιμετωπίζουν προβλήματα ορισμένα από αυτά σοβαρά, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Ναι, αρκετά σοβαρά προβλήματα. Τα παιδάκια μας
έχουν πολλές δυσκολίες. Μάλιστα. Και ο χώρος είναι πάρα πολύ μικρός, δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνος. Είναι... Έχετε ενημέρωση με το παιδάκι, με τον μαθητή που νοσεί με κορονοϊό, ποια η κατάσταση της υγείας του? Ευτυχώς, είναι πάρα πολύ καλό νέο, ευτυχώς είναι, δεν έχει συμπτώματα, είναι ασυμπτωματικός. Ναι. Και αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, γιατί δεν θέλουμε κανένα από τα παιδάκια μας να ταλαιπωρηθεί για κανένα λόγο. Οπότε... Ευτυχώς ο γονέας μας ενημέρωσε έγκαιρα. Μάλιστα. Οπότε τα νέα σε αυτό το στην κατάσταση της υγείας, με την κατάσταση της υγείας του μικρού, είναι θετικά. Και να σταθούμε εκεί και να σε ελπίσουμε, ναι, ότι την επόμενη φορά που θα πραγματοποιήσουμε ζωντανή σύνδεση, να έχει βρεθεί λύση και στο θέμα των υποδομών, των εγκαταστάσεών σας. Μακάρι, μακάρι. Μάλιστα. Θα έχει βρεθεί, είμαι σίγουρη. Κυρία Πισκοπάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα από Ηράκλειο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Και...